Πάμε πολύ γρήγορα στην αγαπημένη εξορυκτική στην μεταλλοβιομηχανία. Λοιπόν, κλείνουμε με όμιλο στο Σινόπουλο. Όλη η εβδομάδα ήταν σχεδόν αφιερωμένη στο συγκεκριμένο όμιλο, διότι είχαμε Elval, Halcor, Senergy Holdings και εν κατακλείδη όμιλο Βιοχάλκο. Σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ενημέρωση αναλυτών στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Να πούμε ένα ρεζουμέ από την ενημέρωση αναλυτών τη χθεσινή της Senergy Holdings που την παρακολουθήσαμε και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με πάρα πολλές ερωτήσεις από τους αναλυτές. Το εν κατακλείδη η Senergy μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας παραγωγικής μονάδας καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη συγκεκριμένη εταιρεία στις ενεργειακές ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα έργα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα σε σχέση με την αναμενόμενη συμφωνία με τη Δανέζικη Ωσντεκ στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά που αφορά υποβρύχια καλώδια, το εργοστάσιο που σκέφτεται να κάνει αφορά χερσαία καλώδια. Η εταιρεία σχεδιάζει επέκταση του εργοστασίου στην Κόρινθο για υποβρύχια καλώδια και επέκταση εργοστασίου και στη Θήβα για χερσαία καλώδια μεσαίας και υψηλής τάσης και φτιάχνει και ένα κέντρο αριστείας στον Ελαιώνα για τα καλώδια μεσαίας τάσης. Έχει ένα επενδυτικό πλάνο της τάξης του 100 έως 120 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο όμιλος Βιοχάλκο θα προτείνει η διοίκησή του ένα μεικτό μέρισμα της τάξης του 0,12 ευρώ αναμετοχή. Τονίστηκε ότι έχει χαμηλότερα μεγέθη το 2023 σε σχέση με το 2022, που ήταν μια κατεξοχήν δυναμική συζήτηση χρονιά. Θεωρεί ότι η πτώση που παρουσιάζεται στο αλουμίνιο είναι πρόσκαιρη, στη ζήτηση του αλουμίνιου είναι πρόσκαιρη και ποντάρει πάρα πολλά στον τομέα των καλωδίων, εκεί όπου έχει σημαντικό προβάδισμα με την Senergy Holdings, την ελληνικά καλώδια, αλλά και τους σωλήνες Χάλιβα με τη σωληνουργία Κορίνθου. Και επίσης ετοιμάζει είσοδο στο χρηματιστήριο της Noval Properties, που θα εστιάζει και σε ιδιαίτερες κατηγορίες ακινήτων και κατασκευών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέτα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Και μια που είναι και Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και τις ευχές μου επίσης να σου μεταφέρω. Μακάρι να ξημερώσει εκείνη η μέρα όπου δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες γιορτές και τέτοιες επετείους, γιατί όλα αυτά θα έχουν λυθεί και θα είναι αυτονόητα. Να φωτίζει ο ήλιος όλους μας, με το σύνολό του και όχι με το μισό. Γυναίκες, άντρες και παιδιά και όλους μαζί. Γυρεούς και νέους. Να σε καλά, Λέτα. Καλό Σαββατοκύριακο.